Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο των podcast μας εδώ στο TEDx του Πανεπιστημίου, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα που πήραμε λόγω της εξεταστικής που πέρασε, όπως πάντα είμαι η Κέλλη. Και εγώ, η Αναστασία. Και σήμερα μαζί μας έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Μαζί μας είναι λοιπόν ο Σάββας Πουμπουράς. Ένα χειροκρότημα για τον Σάββα. Χαίρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα εδώ? Σήμερα το όλο concept που θέλουμε γενικά να συζητήσουμε μαζί σου, επειδή είσαι και ένα άτομο της επικαιρότητας και σε γνωρίζουν αρκετά άτομα και έχεις μια πολύ όμορφη και θετική ενέργεια, θα θέλαμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο deep στην καριέρα σου και το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Ναι. Οπότε η πρώτη μας ερώτηση που έχουμε είναι ότι γενικά από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου να δουλεύεις, ποιες είναι οι καριέρες που έχεις αλλάξει και πώς θεωρείς τον εαυτό σου, πώς θα αλλιώς τι επαγγέλνεις αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος? Είναι το κλασικό, είναι η ερώτηση του τίτλου. Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα στα social και μου λένε τι δουλειά κάνεις. Και πάντα απαντάω ότι κάνω αυτό που μου αρέσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάζω τίτλους και δεν με ενδιαφέρει ποτέ να βάζω τίτλους. Δεν έχω βιογραφικό. Έχω αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα. Μέσα σε αυτά, πέρα από τα επαγγέλματα τα οποία η Ελλάδα πουλάει σαν, ξέρεις, σαν διασκέδαση, σαν από μπάρ, εστιατόριο, οτιδήποτε, έχω δουλέψει σε σκευαστήριο με πατάτες, έχω δουλέψει σε γραφείο, έχω δουλέψει σε ρεσεψιόν κέντρο αισθητικής, έχω δουλέψει σε χοντρική, ιανική, πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να τα παρεκκλίνω όλα. Είμαι 40 και χαίρομαι που έχω κάνει όλες αυτές τις αλλαγές, γιατί τελικά βρήκα τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Και το βρήκα αργά. Το βρήκα γύρω στα 35. Από όλους αυτούς τους χώρους που έχεις περάσει, ποιος θα έλεγες ότι ήταν ο αγαπημένος, ποιος σε κέρδισε? Όλες οι δουλειές που έμεινα και παρέμεινα ήταν αγαπημένες. Γιατί έμεινα. Αν δεν μ' άρεσε κάτι, έφευγα την επόμενη μέρα. Οπότε δεν θέλω να ξεχωρίσω. Αυτή τη στιγμή όμως αποφάσισα ότι θέλω να μείνω στην ψυχαγωγία και σε όλο αυτό το ιδιαίτερο mindset που δίνω στον κόσμο, να τους ανοίξω λίγο το κεφάλι. Τέλεια. Γενικά από όλη αυτή και από την έρευνα που κάναμε κι εμείς για να δούμε τι πρέπει να ρωτήσουμε και όλα αυτά, παρατηρήσαμε ότι όντως έχεις περάσει από πολλά διαφορετικά πεδία και αυτό φαίνεται σε αυτό που βγάζεις και πόσο πολύ διάστατος και σκέφτεσαι πολλά πράγματα και ξέρω εγώ όλο αυτό. Οπότε αυτό που θα θέλαμε να ρωτήσουμε κιόλας και στο κομμάτι της τηλεόρασης και αυτό που μας ψυχολογεί νομίζω περισσότερο ειδικά τα άτομα της ηλικίας μας είναι αυτό με τις φάρσες. Ναι. Και σίγουρα αυτό είναι το πιο αξιομνημόνευτο, αυτό μας έχει μείνει εμάς. Δηλαδή μεγαλώσαμε όλοι με ένα πλάκα κάνει στην τηλεόραση να παίζει από πίσω. Σας αρέσουν οι φάρσες, παλιόπαιδα. Τι θέλετε να με ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Σίγουρα σε έχουν ρωτήσει για το κομμάτι ποια ήταν η πιο άκρη αντίδραση που μπορεί να έχει κάποιος ή οτιδήποτε, οπότε αυτά το γνωρίζουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε το κομμάτι, ποιο είναι το πιο δύσκολο πρακτικό κομμάτι πίσω από όλες αυτές τις φάρσες και να γίνει όλη η παραγωγή πίσω από αυτό. Α, οκ, κατάλαβα. Κοίτα, η δυσκολία, ας το πούμε, είναι να συντονίσεις όλο αυτόν τον κόσμο. Θέλει συντονισμό. Θέλει να βρεις ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις τι γίνεται, να το έχουν μέσα τους αυτό το πράγμα, να μην παίζουν πολύ. Yeah. Δηλαδή ο άνθρωπος θα βάλεις, να το έχει και λίγο, να παίξει, να πει το ψέμα αυτό να το πουλήσει. Γιατί είδες σε αρκετές φάρσες έμπαινα και έπαιζα κι εγώ μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κατευθύνω όλο αυτό το manipulation, όλο αυτό το θα σου πάω εγώ το μυαλό που θέλω και θα σου σε κάνω να πιστέψεις ότι εγώ θέλω. Αυτό είναι νομίζω το πιο. Εκεί που δυσκολεύτηκα όταν έκανα το casting για να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι θα πλαισιώσουν αυτήν την ομάδα τους ηθοποιούς. Αυτό για μένα ήταν το δύσκολο. Από την άλλη, τα σενάρια που έβγαζα και όλα αυτά που έγραφα δεν έβγαινε αβίαστα. Ηρωίδη, το έχω μέσα μου, το γούσταρα πάρα πολύ. Τέλεια. Και γενικά, να κάνουμε ένα follow-up σε όλο αυτό. Ναι. Γενικά το κομμάτι της δημιουργικότητας, γιατί πώς πιστεύεις ότι σου βγαίνει τόσο αβίαστα και τόσο ελεύθερα και να είναι τόσο δημιουργικό όντως? Γιατί τα αγαπώ. Ναι. Ξέρεις τι γίνει. Ναι. Ο κόσμος χάνεται στη διαδικασία του να βγάλω λεφτά. Να βγάλω λεφτά, να βγάλω λεφτά. Να αγοράσω σπίτι, να αγοράσω αυτοκίνητο, να πάω Μύκονο. Και χάνει τη φάση που τι θέλω να κάνω, που να ξυπνάω το πρωί και να λέω ρε εσύ, γουστάρω. Ναι. Ξέρεις, για μένα να ξυπνάω και να παίρνω το χαρτί και να γράφω ότι θα γίνει φάρσα έτσι, θα πάει αυτός από εκεί, αλλά θα φέρει. Και ας μην έπαιρνα φράγκο για αυτή την παραγωγή. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό
αν αυτό το πράγμα εδώ το κάνετε για τα λεφτά, έχει χάσει ήδη το μισό του νόημα. Ναι. Ναι. Τι σας αρέσει να κάνετε, σας αρέσει να το κάνετε. Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι, μην το λες ότι είμαστε εδώ, γιατί πολλοί μπορούν να πούν είμαι εδώ για τα λεφτά. Και δεκτό, δεν είναι θέμα. Αλλά σ' αρέσει, το κάνεις με αγάπη. Εμείς πάρα πολύ. Είναι αυτό το κομμάτι ότι ειδικά στο TEDx είμαστε όλοι εθελοντές. Οπότε το κάνουμε για να πάρουμε καινούργιες εμπειρίες, να είμαστε σε διαφορετικούς κλάδους που δεν θα ασχολούμαστε. Γιατί είμαστε και από διαφορετικές σχολές. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με marketing, ούτε με βιντεόγραφη, ούτε με τίποτα. Είναι κάτι δημιουργικό, κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Και είναι και blogger στο TEDx. Οπότε ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα και δεν πληρωνόμαστε. Είναι η TV, είναι το δοκιμάζουμε και βλέπουμε, είναι το να γνωρίζουμε νέο κόσμο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα γνωρίζαμε. Είναι όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πει για τον κόσμο. Γιατί εγώ θα σου πω, είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πτυχία. Πάντα προσπαθούσα να κάνω connections. Να γνωρίζω ανθρώπους και να δω με τι ασχολούνται και να δω πώς μπορώ να βοηθήσω σε αυτό ή να πάρω κάτι από αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν δείτε ότι σας αρέσει κάτι το οποίο είναι εκτός της σχολής σας, μην διστάσετε να παρτίσετε τη σχολή και να ακολουθήσετε. Μην μπαίνει στη λογική του χαρτιού, επειδή το λένε οι γονείς, επειδή το λέει η κοινωνία. Ισχύει αυτό πάρα πολύ. Υπάρχει και ο φόβος γενικά για όλο αυτό. Ποιος φόβος? Δεν ξέρω, είναι η κοινωνία. Πιστεύω ότι συγκεκριμένα στη δικιά μας τη γενιά έχουμε μεγαλώσει όλοι με ένα ταμπού του. Αν δεν υπάρχει χαρτί, δεν έχεις και μια πόρτα για έξω. Ορίστε, δεν έχω χαρτί. Ναι. Και είμαι πιο παλιά κοινωνία. Μου κλείσει καμιά πόρτα? Σίγουρα όχι. Μου κλείσανε. Πολλές. Αλήθεια. Μου ανοίξαν άλλες τόσες. Κατάλαβες. Ναι. Δεν θέλω να σου πω ότι εγώ δεν έχω χαρτί, τα βρήκα όλα στρωμένα στη ζωή μου τέλεια. Θα ακούσεις όχι. Θα κλείσουν πόρτες. Θέλω να βγάλω το κεφάλι σας όμως αυτό που λέει η κοινωνία. Είπες για την κοινωνία. Γιατί ακούς την κοινωνία? Γιατί σε επηρεάζει τι θα πούνε οι άλλοι για σένα. Πολλές φορές λέω ότι δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα. Από την πράξη απέχει πάρα πολύ αυτό. Σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει γιατί θα πει για τον Ασάη, κόρη σου δεν πήρε το χαρτί, θα πει στη μάνα σου. Και. Δεν πήρε το χαρτί. Και. Ισχύει αυτό. Δεν είναι, δεν σα κάνουν τα χαρτιά. Να τα πρόσεξε. Για τη σπουδή, για τη γνώση, αν πραγματικά θέλετε, δίκαιε επιχειρήσεων. Όχι, είναι οικονομικές επιστήμες. Οικονομικές επιστήμες. Σε ενδιαφέρουν. Ναι. Μπράβο. Μάθητες. Θες να κάνεις μεταπτυχιακό μετά. Να σου πω την άποψή μου για το μεταπτυχιακό. Βέβαια. Μην πληρώσεις φράγκο. Έχω αποτρέψει πολύ κόσμο το μεταπτυχιακό. Θες να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί πληρώνεις για κάτι το οποίο υπάρχει άφθονο στο ίντερνετ. Μπορείς να κατεβάσεις τα βιβλία από το ίντερνετ. Αυτό είναι πάρα πολύ αλήθεια. Αυτό είναι πολύ πραγματικό. Ξέρεις γιατί πληρώνεις? Για να πάρεις το χαρτί. Γιατί θες να πάρεις το χαρτί? Για να αποδείξεις στην κοινωνία ότι παιδιά, ξέρω. Ναι. Θες να σου πω κάτι? Μπορώ να διαβάσω το ίδιο πράγμα για τη σχολή σου, να ξέρω, χωρίς να έχω το χαρτί. Δεν χρειάζεται να το αποδείξω κανένα. Το ξέρω εγώ για μένα. Και μπορώ να το αποδείξω εκεί που πρέπει. Ναι. Κατάλαβες λοιπόν γιατί ο κόσμος πληρώνει για το χαρτί? Γιατί θέλει να αποδείξει στους άλλους ότι ξέρει. Ενώ πρέπει να αποδείξει μόνο σε εσένα ότι ξέρει. Ξεκάθαρα. Για μένα. Εγώ. Η δικιά μου άποψη. Εσάς ρωτάνε, εσένα ρωτάνε. Ούτε ευρώ. Ξεκίνησα εγώ ένα course στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν για public speaking. Πλήρωνα. Ναι. Πλήρωνα. Και κάποια φάση σκάει στη φάση ότι πρέπει να παραδώσει την εργασία για να πάρει το χαρτί και λέω ποιος ακριβώς θα με αξιολογήσει αν μπορώ να μιλήσω στον κόσμο και να τον έχω πληρώσει για να μου δώσει ένα χαρτί. Πέρα από τον κόσμο τον ίδιο. Ακριβώς. Και τι έκανα? Έκοψα τη συνδρομή και συνέχισα τα free courses. Απλά μου λένε δεν θα πάρεις το χαρτί. Και απλά τους λέω. Χαίρεστηκα. Οκ. Ναι. Και μετά γι' αυτό που είπες ότι και εσύ βρήκες πιο αργά αυτό που σου άρεσε στα 35, ότι γενικά δεν υπάρχει ποτέ, νομίζω, δεν είναι ποτέ αργά για να βρεις όντως αυτό που αγαπάς. Είστε 22. 21. 20, 21. Μέχρι τα 70. Πολύς χρόνος. Σε αυτό σίγουρα. Εσείς να το καταλάβετε αυτό. Σίγουρα, δεν ξέρω να το πιστεύεις. Ακόμα όχι, δεν έχω πιστεί ακόμα. Οπότε γιατί λες σίγουρα, εσύ συμφωνείς, αλλά δεν πιστεύεις τίποτα. Γιατί σε πιστεύω, αλλά εγώ δεν έχω πιστεί. Έβγαλε πάρα πολύ νόημα αυτό. Ποια ψυχανάλυση το σημερινό, TEDx Hour. Τίποτα δεν είναι εκτός τραπεζιού που λέμε. Συνεχίζουμε όμως με τη ροή των ερωτήσεων μας. Και σε ρωτάμε, Σάβα, ως επιχειρηματίας, ποια θα έλεγες ότι είναι η πηγή έμπνευσή σου και το κίνητρό σου που σε ωθεί κάθε μέρα να κάνεις και το κάτι παραπάνω? Η δουλειά που αγαπώ.
Δηλαδή, ας πούμε, όταν είχα τα μαγαζιά, ήταν η εξυπηρέτηση στον κόσμο. Mm-hmm. Μ' αρέσει να εξυπηρετώ. Μ' αρέσει το service, το offer. Μ' αρέσει το φαγητό. Το ανθρώπινο, η επιθυμία αυτή. Ο άνθρωπος και το προϊόν. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα με κάνει, είναι όλο το drive μου, για να το κάνω καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια επιχείρηση, απλά επειδή αυτή τη στιγμή είναι στη μόδα και θα φέρει λεφτά, είναι αυτό που λένε, από αυτό πάει καλά, πάμε να τα ανοίξουμε, να βγάλουμε φράγκα. Τελειωμένη υπόθεση. Δεν θα κρατήσει καθόλου. Δεν θα κρατήσει. Mm. Γιατί... Καταλαβαίνω. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και είτε σε κάτι που μπορεί να έχεις απολαβές από αυτό, είτε και όχι. Γιατί και εμείς εδώ πέρα έχουμε γίνει όλη μια μεγάλη παρέα στο TEDx Web και προφανώς καταλαβαίνω ότι και εσύ στις δικές σου δουλειές έχεις κρατήσει φιλικές σχέσεις με άτομα. Μα είναι το νούμερο ένα. Δεν πουλάς σε τείχο φαγητό. Δεν είναι εδώ σαν ανθρώπους. Ο ανθρώπος είναι τον. Αν δεν προσφέρεις τον άνθρωπο, πού θα δώσεις, στην πρίζα, στο ντουβάρι. Δεν έχει νόημα. Εννοείται αυτό. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει ότι κανένας δεν θα ξεχάσει πώς τον έκανες να νιώσει. Κατάλαβες, κανένας δεν ξεχάσει πώς τον έκανες να νιώσει. Και τα μαγαζιά, στα μαγαζιά ας πούμε που πάω, πάω για τον άνθρωπο. Είναι ωραία αρχιτεκτονική, όλα ωραία. Πώς θα με εξυπηρετήσεις. Ναι. Πιστεύω αυτό είναι η πρώτη εντύπωση που λένε. Άλλο το τι θα του πεις, άλλο το πώς θα κάνεις τη χειραψία κτλ. Αλλά όντως αυτό που είπες ότι πώς θα τον κάνεις να νιώσει, είναι αυτό που θα μείνει μετά. Γιατί αυτό θα νιώσει όταν τον ξαναδείς και πάλι το άτομο, και με την παρέα που θα είσαι και με τα άτομα που θα σε εξυπηρετήσουν, είναι το όλο vibe, είναι όλη μια εμπειρία. Vibe. Έχουμε ήδη πει ότι έχεις ασχοληθεί σε διάφορα πεδία επαγγελματικά και εγώ προσωπικά το βρίσκω υπέροχο γιατί έχεις πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες και το μεταδίδεις με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, μέσα από την πανδημία που έχουμε αυτή τη στιγμή, πώς ακριβώς έχει επηρεάσει το κομμάτι της παραγωγικότητας που έχεις? Θα σας πω κάτι, θα σας φάνει περίεργο. Στην καραντίνα είμαι πιο παραγωγικός και δημιουργικός από ποτέ. Πολύ σε χαίρομαι, Σάβα. Αλήθεια. Το 20 ήταν από τις καλύτερες χρονιές μου. Δεν τολμώ να το πω φωναχτά εγώ αυτό γιατί, για μένα. Γιατί φοβάσαι τα πούνε οι άλλοι. Φοβάμαι μην φανώ ότι δεν σέβομαι αυτούς που πέρασαν άσχημα ή που τράβηξαν όλα τα λούκια και... Τι φταίσαι εσύ για αυτά τα λούκια που τράβηξαν οι υπόλοιποι? Δεν φταίω, Σάβα. Δεν φταίω. Ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό, ας το πούμε. Mm-hmm. Ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει. Αν θα αδρανοποιηθεί και θα κλαίει, ή αν θα του κάνει trigger θα κάνει περισσότερα πράγματα. Για μένα μου κάνει trigger. Ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Αυτά είναι. Αποδέξε τα δεδομένα. Δεν κλωτσάς. Αποδέξε τι έχουμε. Έχουμε COVID. Τι έχουμε, καραντίνα. Ωραία. Τι κάνουμε. Μπράβο. Ξεκινάμε. Ναι. 1, 2, 3. Πάμε να δούμε και τι γίνει. Σε πάει. Το θέμα είναι να μην πες στη σούπα κάτω και αράξεις και πεις α, COVID. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είναι μη σεβασμό το να πεις ότι είχα μια καλή χρονιά. Ναι. Καθόλου. Ναι. Είναι τιμή προς τα σένα. Είναι αυτό ότι γενικά προσπαθείς να βρεις αυτό και κάτι θετικό και το γεγονός ότι ήσουν πολύ πιο παραγωγικός. Είναι φοβερό. Γιατί εγώ δεν ήμουν η πιο παραγωγική, έκανα πολλά πράγματα. Αλλά ας πούμε, έχω και το κομμάτι ότι έχω λίγο την αναβλητικότητα, αλλά πάντα θα κάνω τα πράγματα που χρειάζεται. Αλλά να μου βγει λίγο η πίστη, γιατί έχω αυτό το κομμάτι. Οπότε, τι πιστεύεις ότι σου έκανε όντως αυτό το trigger και σε βοήθησε να κάνεις περισσότερα πράγματα? Είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να κάθομαι. Και είμαι επίσης άνθρωπος ο οποίος δεν γκρινιάζω. Αποδέχομαι. Η αποδοχή είναι η καλύτερη λέξη. Βάλτε τη βαθιά μέσα. Αποδοχή. Αυτή τη στιγμή αποδέχομαι ότι αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Αν φωνάζω και κλωτσάω, θα αλλάξει κάτι? Όχι. Αν σκέφτω τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να κάνω, ποια είναι η ανάγκη. Σε τέτοιες φάσεις να ψάχνετε ποια είναι η ανάγκη. Πού είναι η προσοχή του κόσμου. Τι είπε ο κόσμος, είναι όλοι με. Εκεί που ήταν 3 ώρες το κινητό, τώρα είναι 6 ώρες το κινητό. Ναι. Βάσει μέτρηση την ημέρα. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, είμαι στο κινητό 8,5 ώρες. 9 την ημέρα. Γιατί είναι και δουλειά, είναι και αγάπη. Γιατί επικοινωνώ με τον κόσμο. Οπότε, όταν ξέρεις ότι άλλος είναι 6 ώρες το κινητό, πού θα πας να μπεις? Στο κινητό θα πας να μπεις. Οποιοδήποτε τρόπο. Τι θα του προσφέρεις? Τι σ' αρέσει? Θέλω να μιλήσω για μακιγιάζ, μιλάω για μακιγιάζ. Mm-hmm. Θέλω να κάνω podcast. Κάνω podcast. Κάνω podcast. Θέλω να κάνω τρέλες στο TikTok και να χορεύω. Κάνε όμως. Μην βαλτώνεις. Ναι. Από εκεί νομίζω έγινε όλο το trigger. Δεν μπορώ να κάθομαι. Δεν μπορώ να κάθομαι. Δεν έχω μείνει άνεργος ποτέ. Δεν έχω μείνει. Επιλογή. Πάντα έψαχνα τι μπορώ να κάνω. Ναι.
Πήγα έξω στην Πάτρα σε ένα χωριό και έραβα τσουβάλια με πατάτες και φόρνο φορτηγά. Να δω πώς είναι, αδερφέ. Να δω πώς είναι. Πήγε καλά λεφτά. Ναι, ωραία, ξύπναγα το πρωί, οδηγούσα το Clark, φόρτωνα. Και μ' άρεσε πολύ. Ξέρεις, το βλέπεις σαν παιχνίδι το Clark. Πήγαινα φόρτωνα, έβαζα τις πατάτες επάνω, τις ξεφόρτωνα. Πήγαινα, έκανε πι, πι, πι. Ξέρεις, όλα αυτά. Είναι παιχνίδια, ρε παιδί μου, γουστάρεις. Ναι. Δοκιμά, πέρασε και από αυτό. Αυτό ήταν το trigger μου. Σάβα να σε ρωτήσω. Ό,τι θέλεις. Πιστεύεις ότι η θετικότητα και η θετική στάση προς τη ζωή είναι έμφυτη στο κάθε άνθρωπο ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψεις, να το ζωρίσεις μέχρι να γίνεται συνήθεια? Ζόρι, δεν μπορεί να ζωρίσεις κάποια σαν θετικότητα. Mm-hmm. Είναι το θέμα πώς θες να ξυπνάς. Αυτό το αντιλαμβάνεις από μόνος σου. Mm-hmm. Θέλω να είμαι σκατά ή θέλω να είμαι καλά. Προς Θεού, όλοι έχουμε κακές με κι εγώ. Έχω ξύπνησα προχθές εκτεριασμένος και τα ανέβασα κιόλας. Έκανα έρανα. Οκ. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν το κρίνω. Μην το κρίνεις. Πριν έκρινες την αναβλητικότητά σου, μην την κρίνεις. Πριν 3 χρόνια τελείωσε σχολείο. Πού να ξέρεις, εννοείται θα είσαι αναβλητική. Εγώ είμαι αναβλητικός, ακόμα είμαι αναβλητικός. Ακόμα και τον τυλάρω. Σιγά σιγά το φαίνεσαι μικρό ποσοστό. Μην το κρίνετε. Υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν το πρωί και περνάνε όλη μέρα. Περνάει όλη μέρα. Και λέει, δεν έκανα τίποτα, σήμερα είμαι άχρηστος. Ρε φίλε, δεν ήθελες να κάνεις τίποτα σήμερα. It's okay. Πάρκα ρε, άραξε, παιδί μου. Είχες μια τέτοια μέρα, δεν είναι κακό. Οπότε, δεν το κρίνουμε και κοιτάω λοιπόν πώς μπορώ να φτιάξω τη δική μου καθημερινότητα. Με το να είμαι μουρτζούφλης ή να είμαι καλά. Είναι επιλογή. Άγια σου, είναι επιλογή το να είσαι καλά. Ναι. Είναι επιλογή το να είσαι θετικός. Mm-hmm. Γενικά έχω γνωρίσει και άλλα άτομα που έχουν μια πολύ ωραία αύρα και είναι πολύ θετική. Και έχω δει ότι σε άλλους ανθρώπους αυτό τους τις πάρει κιόλας. Και μετά. Το αλήθεια. Ναι, καταλαβαίνω. Είμαι κάπως. Γιατί όμως να ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί να σε εκνευρίζει που κάποιος άνθρωπος δεν επιλέγει, όπως είπαμε και πριν, να μην είναι μίζερος και εσύ συνεχίζεις να είσαι στάσιμος. Η μιζέρια θέλει παρέα. Η μιζέρια θέλει παρέα. Όταν κάποιος λοιπόν είναι μίζερος και βλέπει να είναι καλά, στραβώνει, δεν πειράζει. Δεν θέλω να είμαι τώρα. Δικαίωμά του. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν θα αλλάξω εμένα για να αρέσω σε αυτόν. Εγώ ήταν πώς είμαι. Ο άλλος λοιπόν αυτό θέλει μιζέρια, ξέρεις, γιατί όταν είσαι ένα τραπέζι και αρχίζει ένα πρόβατο, δεν πήγα, α σε ναι, κακή κατάσταση. Και ξέρεις, όλο αυτό γίνεται μια ομάδα. Όταν έχεις παρέα, περνάνε καλύτερα τα προβλήματα. Λες, έχει και ο άλλος πρόβλημα, οπότε εντάξει, δεν είμαι μόνος μου. Πάμε εδώ να πούμε λίγο, να κρέξουμε ακόμα λίγο, να μιλήσουμε τα άσχημα. Οπότε περνάει, έχεις παρέα. Για να περάσει την αντιπεριαωθή, πρέπει να κάνεις παρέα με αυτούς. Με αυτούς. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να το φέρεις από το μίζερο για να φτάσεις εδώ στο θετικό, πρέπει να το φέρεις, θέλει δουλειά. Δεν είναι εύκολο, αλλά όσο κάνεις παρέα με αυτούς, σιγά σιγά θα έρχεται. Δεν γίνεται. Ό,τι ακούς, ό,τι κάνεις μπάνιο το κεφάλι σου, το βουτάς μέσα, αν το βουτάς μέσα σε καθαρό νεράκι, θα είναι καθαρό το κεφαλάκι σου. Αν το βουτάς μέσα στα λασπό νερά, συνέχεια, θα μην λάσπεις, θα κάνεις τζίβες. Οπότε, αν βάζεις συνέχεια στο καθαρό και το γάργαρο νεράκι, θα έχεις συνέχεια απαρό στην πνομαριά, παράδειγμα που φέρα τώρα, στην πνομαλή. Θα λες, όσο τρίβεσαι με κάτι, τόσο πας προς αυτό. Αυτό είναι πολύ κατανοητό. Διάλεξε, με τι θες να τριφτείς. Ωραίο. Τέλειο. Θες να τριφτείς με τον τρίφτη ή θες να τριφτείς με τον βελούδο. Πολύ καλή τι, πού το έχουμε. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. By the way, ωραίο τσάι, τι πίνει. Δεν είναι, είναι τρομερό. Ναι. Είναι ένα κατάστημα που λέγεται το τσάι και σαν αλήθεια μας έχει λύσει τα χέρια στο συνοστήμα ανεπιφύλακτα. Πού είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είναι στο κέντρο. Έλα, ρε. Ναι, ναι. Για σε μάρα. Για σε μάρα. Και δική μας επιλογή το για σε μη, Σάβα, μόνο για σένα. Έχει πάρα πολύ ωραία σχέση. I like. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση λοιπόν. Γενικά, προφανώς έχεις ένα πολύ μεγάλο follow και στα social media και είσαι και πολύ ενεργός και με τον κόσμο και σου αρέσει κιόλας να το κάνεις πολύ. Αυτό. Τι πιστεύεις, τι συμβουλή θα έδινες σε ένα άτομο που θα ήθελε, σε ένα νέο άνθρωπο. Όλο εννοώ τις ηλικίες μας. Τώρα τι θες να πεις. Τίποτα. Άμα θέλει να ακολουθήσει κάτι παρόμοιο που κάνεις κι εσύ, ποια θα ήταν έτσι το survival guide. Τι θα συμβούλευες στον εαυτό σου στην ηλικία μας, να έκανε ή να μην έκανε. Στο κομμάτι των social. Γενικά, άμα θέλει να... Άλλη ερώτηση. Έχοντας φτάσει στο σημείο που βρίσκεσαι τώρα, ως ένας άνθρωπος που έχει εμπειρίες από όλους αυτούς τους χώρους, ως επιχειρηματίας, ως πρόσωπο των social, γενικότερα. Τι θα με συμβούλευα. Να μην μιλάω πολύ αρχικά και να ακούω. Είναι σημαντικό να ακούς.
να ακούς πραγματικά, να ακούς, να συλλέγεις πληροφορία, να συλλέγεις εμπειρίες. Θα άκουγα περισσότερο, θα μιλούσα λιγότερο. Θα ξεκινήσει social media νωρίτερα, γιατί ξεκίνησα το 15, τα σνόμπαρα. Νόμιζα ότι είμαι έξυπνος. Νόμιζα ότι είμαι πολύ αλήτης για τα social media, εγώ δεν είμαι τυχερός. Άρχισα να μπορούσα. Τώρα δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Και το τρίτο είναι ότι ναι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θα σας έλεγα συνέχισε και αν ξαναγεννιώσουν πάλι την ίδια πορεία. Για λέξεις. Άρα δεν μετανιώνεις κάτι. Τίποτα. Αυτό είναι. Και τίποτα. Είναι καλό να μετανιώνεις για πράγματα που έχεις κάνει. Να πεις ότι τελικά το έκανα αυτό, ίσως να μην έπρεπε να το κάνω, αλλά okay, έμαθα κάτι. Ναι. Δεν μετανιώνεις, μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν μαθαίνεις. Πώς θα μάθεις. Αν δεν δοκιμάζεις, δεν μαθαίνεις. Ναι, ναι. Αν δεν χάσεις λεφτά, αν δεν. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις τι γίνεται. Όλοι θέλουν να μάθουν χωρίς να πληρώσουν. Είτε αυτό είναι χρόνος, είτε αυτό είναι χρήμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω πει σε ένα παιδί, παρά το πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό, μα μου λέει και τα λεφτά που δώσαν οι γονείς μου τόσα χρόνια. Και τι θέλεις να πάρεις αποζημίωση. Δεν πάει. Μα μου λέει τουλάχιστον τελειώσω. Μα τι έχει αξία. Να δώσει λίγα παραπάνω για κάτι που δεν γουστάρεις. Δεν θα πεις ότι έδωσα, κατάλαβα ότι δεν μ' αρέσει, το πήρα το μάθημά μου, πλέον θα σκέφτομαι πιο συνετά το τι θα ακολουθήσω. Νομίζω οι περισσότεροι φοβούνται το τι θα γίνει μετά. Αυτό, φόβος. Θα ξεκινήσω. Φόβος. Μα αν δεν δοκιμάσεις, πώς θα ξέρεις. Κάθεσαι, το τριβελείς στο μυαλό σου τι θα γίνει, μετά θα γίνει και θα πάω εκεί και θα γίνει αυτό, αλλά δεν θα βρω δουλειά γιατί δεν έχω αυτό το χαρτί και θα πρέπει να αυτό και τελικά θα μείνω άνθρωπος και θα θυμάμαι στο παγκάκι στα 50 μου. Έχεις προδιαγράψει μια πορεία που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Εσύ τι θες να κάνεις. Δοκίμασε. Ναι, καταλαβαίνω. Λευκή κόλλα, ρε παιδί μου. Πάμε, ξεκινάμε. Οκ. Okay. Σίγουρα. Εσύ συμφωνείς, αλλά δεν πιστεύεις τίποτα από αυτά. Εσύ θες και δηλαδή είπες πριν δεν πει. Σαβά, όχι. Πα, τα πιστεύω όλα όσα λέω. Και όσα ακούω. Γιατί δεν συμφωνώ πάρα πολύ με τη δικιά σου στάση ζωής. Και αυτό που θα σε ρώταγα εγώ τώρα είναι για ένα νέο που βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει σκοπό να παραμείνει εδώ και θέλει να κάνει κάτι δικό του, να ακολουθήσει τη δικιά του πορεία, να χτίσει κάτι δικό του με τα χέρια του. Τι θα τον συμβούλευες ως νέο επιχειρηματία, τι να κοιτάξει ίσως, τι να μην φοβηθεί. Αυτό που σου είπα και πριν, να πάει να κάνει αυτό που γουστάει, το craft του, ρε παιδί μου, ή αυτό που θέλει να δοκιμάσει, να το θέλει να δοκιμάσει πρώτα για την τέχνη, για αυτό που είναι επειδή το γουστάρει και μετά για τα λεφτά. Όλοι θέλουμε λεφτά. Πληρώνει το νίκη, τα λούσα μας, τη φάση μας, τη ζωή μας, το φαγητό μας. Δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα όμως. Ναι. Όχι, δεν είναι κακό να είναι προτεραιότητα τα λεφτά. Αλλά κάποια στιγμή θα κλωτσίσει εσύ. Θα ξυπνάς και θα λες πω δεν γουστάρω, βγάζω 10.000 εκατομμύρια και δεν γουστάρω καθόλου αυτό που κάνω. Νέο επιχειρηματία, δοκίμασέ το, go all in. Το πρώτο μαγαζί το άνοιξα στα 24 μου. Φεσώθηκα δάνεια, φεσώθηκα. Ήθελα να το κάνω, ήταν ίντερνετ καφέ. Έπαιζα παιχνίδια τότε. Δεν γίνεται, λέω, να πηγαίνω να πληρώνω, να παίζω κάπου. Θέλω να κάνω ένα μαγαζί δικό μου. Πώς γίνεται. Πήρα ένα-ένα τα βήματα. Α, νοικιάζει ένα χώρο. Πάζω τότε, πόσο είναι ο χώρος, ναι. Πόσο κάνω αυτό, ναι. Πού βρίσκω τα λεφτά. Στη τράπεζα. Πώς παίρνω δάνειο, άραγε. Πού να ξέρω, σε ένα χρόνο πώς παίρνω δάνειο. Πήρε στη τράπεζα, μπήκα μέσα. Ναι, γεια σας, τι κάνω, παίρνω αυτό, ναι. Τι χρειάζεται, μου λέγεται φορολογητής, αυτό είναι όχι. Αναγκαστικά πήρα δάνειο με υψηλότερο επιτόκιο. Έπρεπε να πληρώνω παραπάνω. Όμως ήθελα να κάνω αυτό. Ήθελα να ανοίξω μαγαζί. Θα τα ανοίξω, δεν παίζει. Θα ανοίξω. Πήγε καλά. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, εμένα όλη αυτή η θετικότητα μου δίνει πολύ κίνητρο να κάνω πράγματα. Πολύ χαίρομαι. Δηλαδή. Να σου πω κάτι. Ξεκίνησε τέλεια τον πρώτο χρόνο μου. Έβγαζε και λεφτά μαζί με την παρέα μου. Μετά. Τι να κάνω. Συμβαίνουν αυτά. Τσακώθηκα με τους συνεταίρους μου, έφυγα, αυτό άλλαξα πορεία. Έμαθα. Έμαθα πως δεν συνεταιρίζομαι. Όχι στο 100%. Μετά ξανά έμαθα γιατί ξανασυνεταιρίστηκα και δεν μ' άρεσε που πούμε συνεργάσει. Αυτό είναι το πρόσεχε. Κάθε μέρα μαθαίνω. Αποτυχάνω, πετυχαίνω. Αποτυχάνω, πετυχαίνω. Αποτυχάνω. Φτάνω, πάτω. Καταλαβαίνω. Γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση είναι. Σε βοηθάει κιόλας να εκτιμάς περισσότερο. Από τα λάθη να μαθαίνεις μερικά πράγματα και τις επιτυχίες να τις χαίρεσαι κιόλας. Γιατί άμα χαίρεσαι τις επιτυχίες σου και θέλεις συνεχώς κι άλλο κι άλλο κι άλλο, δεν θα μάθεις ποτέ να εκτιμάσαι. Δεν γίνεται να φέρεις τη ρουλέτα να φέρεις συνέχεια το 36. Ποια είσαι, συνέχεια. Δεν θα σου κάτσει 10 φορές. Μετά θα κάτσει το 0, θα κάτσει το 2. Ναι. Ποια είσαι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Ναι. Θα χάσεις, οκ. Okay.
Νομίζω είναι μια πολύ καλή ώρα να σε ρωτήσουμε την ερώτηση που είχε ρωτήσει η προηγούμενη συνεντευξιαζόμενη μας, η Μαριφίλια μας, για τον επόμενο καλεσμένο μας, χωρίς να ξέρει ποιος θα είσαι και τι κάνεις εδώ πέρα. Ναι. Είχε κάνει μια ερώτηση, αν ήταν η τελευταία σου ώρα πάνω στη γη, τι θα έκανες? Τέλειο. Μου το έχουν ξαναρωτήσει και ξέρω ακριβώς την απάντηση. Α, πάμε. Θα πάνε τη γυναίκα μου και την κορούλα μου, καροτζάκι, έξω βολτίζα στο πάρκο την κλασική βόλτα που κάνουμε. Και μάλιστα μου είχε πει να βάλω και hashtag, θα δω τι θα βάζω. Ναι. Και θα βάζα, είχα βάλει risked, played and I'm okay. Mm. Και το άλλο ότι το ζήσα, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχω αποθυμένα. Πολύ σημαντικό. Ξέρεις γιατί φοβάται ο κόσμος να πεθάνει? Γιατί δεν έχει κάνει πράγματα, ακριβώς, δεν τα έχει κάνει. Mm-hmm. Και θέλει να προλάβει να τα κάνει πριν πεθάνει. Οπότε σε μια ώρα δεν προλαβαίνει. Τι απρολάβει. Θέλει να τα έχει κάνει σε μια ζωή και να πει μια ώρα. Τι ωραία, ας κάνω αυτό που γουστάρω τελευταία στιγμή, γιατί έζησα, το πήγα, το έκανα, γουστάρα. Αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό. Εσύ τι θα έκανες τελευταία ώρα? Τι θα έκανες τελευταία ώρα της ζωής μου? Θα πήγαινα και θα αγόραζα από το αγαπημένο μου ζαχαροπλαστείο το αγαπημένο μου cheesecake. Και θα το τρώω. Χωρίς τύψεις. Έχεις τύψεις για το φαγητό? Όχι. Αλλά? Έχω φτάσει σε σημείο που έχω. Γιατί είπες χωρίς τύψεις, γι' αυτό. Ναι, εννοώ χωρίς τύψεις που θα το τρώγα όλο μόνο μου. Είναι οικογενειακό. Είναι οικογενειακό, δεν είναι. Εντάξει. Σάββα μου, εσύ τι ερώτηση θα κάνεις στον επόμενο καλεσμένο μας για να απαντήσει? Α, περνάω ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο. Χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Ούτε τι θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο. Πολύ ωραία η ερώτηση που μου έκανε ο προηγούμενος καλεσμένος. Και εγώ θα ρωτήσω το εξής τον επόμενο καλεσμένο. Σε αυτή τη φάση που είναι τώρα. Αν κοιτάξει πίσω, έχει κάνει πραγματικά τα πράγματα που γούσταρε στη ζωή του? Ή ακόμα έχει φοβίες και δεν έχει δοκιμάσει τίποτα? Νομίζω ότι ο επόμενος καλεσμένος θα δώσει τρομερή απάντηση, γιατί εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και εγώ είμαι πάρα πολύ. Έχω ξεκινήσει τη μέρα μου με πολύ θετική ενέργεια. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγώ, κορίτσια, πάρα πολύ με καλέσατε. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Και εμείς χαιρόμαστε. Η επικοινωνία θα κρατήσουμε. Οπότε. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει και το podcast μας για αυτή τη βδομάδα. Ήμουν η Αναστασία. Και εγώ ήμουν η Κέλλη. Και θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα. Alright! Και πιτσούλα! Και τώρα που τελειώσαμε. Alright! Α, μα. Πρέπει οπωσδήποτε. Τι είπατε τώρα? Και πέσατε και σε άνθρωπο που τελείωσε. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ την Pizza Fan για τις τέλειες πίτσες που μας έδωσε. Τώρα. Ναι, αμέσως. Και θα δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Τι είπες τώρα? Δεν δουλεύεις. Τελειώσαμε τώρα. Σαββά, θα σου πούμε τώρα πίσω από τις κάμερες.